Μείνετε μαζί μας για να πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου, η οποία είχαμε μία είδηση από το Χολαργό μας έρχεται με έναν παππού ο οποίος πήγε και πήρε λάθος παιδί από τον παιδικό σταθμό. Για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ εδώ η καλή συνάδελφος. Καλημέρα, Βασιλεία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι ένας παππούς εχθές στον Χολαργό σε παιδικό σταθμό πήγε εκεί, πήρε ένα, ρώτησε την νηπιαγωγό. Τον ρώτησε βασικά η νηπιαγωγός, πήρε το παιδί, το έβαλε κανονικά στο αυτοκίνητό του, γύρισε στο σπίτι. Εκεί αντιλήφθηκε η οικογένεια ότι δεν είναι το δικό τους παιδί. Έτσι ο παππούς το ξαναγύρισε πίσω. Στην αστυνομία ισχυρίστηκε ότι δεν φορούσε τα γυαλιά του. Ενώ ο πατέρας του παιδιού ήταν ανήσυχος, έκανε έντονες διαμαρτυρίες, ενώ είχε καλέσει και την αστυνομία διότι νόμιζε ότι επρόκειτο για απαγωγή. Στη συνέχεια λοιπόν συνελήφθησαν και παραπέφθηκαν στον εισαγγελέα η νηπιαγωγή για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου κάτω των 2 ετών, αλλά και ο παππούς για δικές του ευθύνες, ενώ εντολή για άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης έδωσε και ο Δήμαρχος Χολαργού προκειμένου να ελεγχθεί αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία αναχώρησης των παιδιών από τον παιδικό σταθμό. Άρα ο μπαμπάς έκανε μήνυση και στον παππού ή αυτεπαγγέλτος διώχθηκε ο παππούς μετά? Έκανε μήνυση η μητέρα του παιδιού, έκανε τη μήνυση. Για διότι νόμιζαν ότι το είχαν απαγάγει στην αρχή το παιδί. Δηλαδή έγινε μήνυση και στη ουσία. Άρα πήρε το παιδί. Αυτή λεπτομέρεια. Ναι. Οδηγώντας το πήγε το παιδί στο σπίτι. Μπορεί να μην κοντά. Βέβαια, το έβαλε στο αυτοκίνητό του. Πρόσεξε. Κανονικά, δεν φοράω τα γυαλιά μου. Όλα κανονικά. Μα εδώ πήρε λάθος παιδί. Δεν φοράω τα γυαλιά μου και δεν αναγνωρίζω το εγγόνι μου. Ότι δεν είναι το εγγόνι μου πίσω. Αλλά έχω δίπλωμα και οδηγώ. Κανονικά. Κύριε Μπαλάσκα. Όλα κανονικά. Φαντάζομαι. Είπα και κάτι συναδέλφους έτσι να το διακομωδήσουμε λιγάκι ότι αυτό θα ήταν ωραίο να συμβεί σε κανέναν που παντρεύεται, να του παραδώσουν λάθος νύχη και να είναι καλύτερα εμπνεύσει από την προηγούμενη. Θα το καταλάβαινε αυτό... ο γαμπρός εκεί, θα το καταλάβαινε. Έτσι. Και εδώ ο παππούς πήγε λάθος παιδί στο σπίτι. Εδώ είναι άλλο. Η ποινική αντιμετώπιση και η ποινική κατάσταση σε όλο αυτό θα είναι πάρα πολύ χαλαρή. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που θα γίνει και πρέπει να γίνει είναι κλωτσιδών. Να ξυλώσει όλο το βρεφονηπιακό ο Δήμαρχος. Από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι η αιτία του κακού είναι ο δημοτικός σταθμός, ο οποίος παρέδωσε σε λάθος άνθρωπο λάθος παιδί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο παππούς, τι ποινική κατάσταση να είχαν, θα ζητήσει συγγνώμη, θα πει δεν το ήθελα, το εγγονάκι μου, όλοι θα το καταλάβουν, δεν θα έχει ποινική κατάσταση. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό για ποιον, εννοείται. Για τον βρεφονηπιακό σταθμό, ο οποίος έχει δημόσιο χαρακτήρα. Είναι δημοσίου γιατί ανήκει σε Δήμο και εκεί πέρα ο Δήμος με άμεσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να τους ξυλώσει όλους. Κύριε Μπαλάσκα. Το ποινικό μέρος που θα συνεχιστεί όσον αφορά τις εγκλήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Βασιλεία Μανοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.